τις μέρες που διανύουμε, που υπάρχει μια πίεση από απέναντι που και περιμένουμε ότι διαρκώς αυξάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κάθε δύναμη που έρχεται, είτε έχει να κάνει με μέσα, είτε έχει να κάνει με ανθρώπους. Βέβαια, τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο έχω ενισχυθεί πάρα πολύ. Βλέπετε τι γίνεται στο λιμάνι μέσα από τα σκάφη του λιμενικού. Η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται εδώ. Αλλά έχει κληθεί απαραίτητο ότι γενικότερο ο στόλος του λιμενικού πρέπει να ενισχυθεί. Και φυσικά από αυτά τα σκάφη, ένα των τεσσάρων του συγκεκριμένου τύπου έχει επιληχθεί, είναι το πρώτο που έρχεται στη Λέσβο. Όταν είναι διαρκώς τα μεγάλα σκάφη λιμενικού, αυτά που λέμε τα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, τα λεγόμενα ΠΑΘ, τα οποία είχαμε φτάσει στο σημείο να βρίσκονται 3 από αυτά εδώ πέρα, διότι είναι και το νησί που δέχεται τις ροές κατά ένα ποσοστό το 90% όσων ροών αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Με τη λογική αυτή, ένα από τα 4 καινούργια σκάφη, αυτά τα λεγόμενα ιταλικού τύπου που είναι 36 μέτρα και αρκετά μεγάλη ταχύτητα και πολλών δυνατοτήτων, το Κοτούλας είναι έρθει εδώ, το περιμένουμε το απόγευμα. Αυτό που βρίσκεται ήδη στο λιμάνι και βλέπετε είναι για κάποια περιοχή άλλη της Κρήτης, αλλά ήρθε και αυτό εδώ για κάποιες μέρες να ενισχύσει. Το Κοτούλας είναι αυτό που θα μείνει εδώ. Τα χαρακτηριστικά του είναι ένα σκάφο 36 μέτρων με 12 μελές πλήρωμα. Μπορεί να πάρει αρκετό κόσμο επάνω του. Έχει πολύ μεγάλη αυτονομία, γύρω στα 1000 μίλια όσον αφορά το ταξίδι του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να πάει και να έρθει τουλάχιστον 2 φορές στον Πειραιά, χωρίς να ανεφοδιαστεί. Και έχει και πάρα πολλές δυνατότητες όσον αφορά την αποτρεπτική του ικανότητα αλλά και τη διάσωση. Εκεί βασιζόμαστε, στα σκάφη μας βασιζόμαστε, τα πληρώματά μας βασιζόμαστε. Και το γεγονός ότι θα υπάρχει μια μονιμότητα σε τέτοιου είδους σκάφος στο νησί βοηθάει ακόμα περισσότερο και δίνει πολύ μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα σε εμάς. Αυτό που χρειάζεται το σώμα αυτή τη στιγμή πέραν οτιδήποτε άλλο είναι η μόνιμη στελέχωση με συναδέλφους, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει μέριμνα και έρχονται σχεδόν όσο ένα μισό λιμεναρχείο τη Λίνης έρχονται συνάδελφοι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχει ληφθεί μέριμνα και αναμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, στις αρχές του επόμενου, ανάλογος αριθμός, δηλαδή πλέον των 50 ανθρώπων, να μας ενισχύσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουμε και τα καινούργια σκάφη. Γιατί ξέρετε, αυτά ναι, μεν ήρθανε, αλλά θέλουν πολύ περισσότερο κόσμο σε πλήρωμα από τα προηγούμενα. Και θα πρέπει αυτός ο κόσμος να βρεθεί. Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά θα ενισχυθούμε μελλοντικά. Αυτή είναι η δική μας ανάγκη, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο που περνάμε αυτή τη δοκιμασία. Θα πούμε αυτό το τυπικό ότι μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Θέλω να ευχηθώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους και να τους ευχαριστήσω για όλο αυτό τον αγώνα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα. Να είναι υγιείς, να έχουμε καλές θάλασσες και κυρίως να ευχηθούμε και να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές τους που δίνουν τόσο μεγάλη υπομονή όλα αυτά τα χρόνια.